Στη δεύτερη ενότητα τώρα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, πάμε στο άλλο στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης. Εκεί βρίσκεται ο Σταύρος Παπαδόπουλος. Γιατί, Σταύρο, όπως πληροφορούμε, το σου γράφω γράμμα και γραφή έχει συνέχεια. Επιστολών συνέχεια, μάλλον έτσι. Είναι επιστολή του Δημάρχου της Αλεξανδρούπολης προς τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Παπαδήμο. Δήμο στον Παπαδήμο, έτσι. Καλησπέρα, Σταύρο. Πρόκειται για μια σύντομη, σαφή και περιεκτική επιστολή του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης Ευάγγελου Λαμπάκη προς τον Πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο με ένα και μόνο αίτημα. Η επιστολή λέει, αναφέρει τα εξής. Κύριε Πρωθυπουργέ, ο Εύρος και γενικότερα η Θράκη υπομένει την ύφεση που κατέκλυσε τώρα την Ελλάδα πάνω από 20 έτη. Γεωργία, ακτινοτροφία, βιομηχανία και βιοτεχνία κατεστράφησαν σταδιακά και ο Εύρος ζει με τον στρατό και τις τρίτες υπηρεσίες. Καλά, μην μας τη διαβάζεις όλη. Έχει ένα πρόλογο, εν πάση περιπτώσει. Το βάρος είναι στο ότι ζητά να υπάρξει έδρα της. Η νέα εταιρεία παροχής αερίου, η ΕΠΑ, να ορίσει ως έδρα της. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, να ορίσει ως έδρα της στην Αλεξανδρούπολη. Ήδη οι δύο προηγούμενες εταιρείες φυσικού αερίου έχουν έδρα Κομωτινή και Ξάνθη. Η εταιρεία αυτή, σύμφωνα με τον κύριο Λαμπάκη, θα δημιουργήσει 500 νέες θέσεις εργασίας. Κύριε Πρωθυπουργέ, καταλήγει η επιστολή, η Αλεξανδρούπολη δικαιούται και οι θεσμικοί υποχρεούνται να δώσουν στη Θράκη, στον Εύρο, στην Αλεξανδρούπολη που είναι η καρδιά της Θράκης, αυτό που δικαιούται θεωρημένης αυτής της τελεσφόρης της προσπάθειας ως θωράκιση και όχι μόνο της Θράκης αλλά και της Ελλάδας. Λέει ο κύριος Λαμπάκης, επισυνάπτοντας την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ελήφθη στις 15 Δεκεμβρίου. Και δεν τη στέλνει μόνο στον Πρωθυπουργό Σταύρο, τη στέλνει και προς τους αρχηγούς των κομμάτων. Έτσι. Το ίδιο θέμα αλλά διαφορετικό περιεχόμενο στους αρχηγούς των κομμάτων, στα μέλη της κυβέρνησης και στους βουλευτές του νομού. Λέει λοιπόν στους παραπάνω ότι αν κάποιος αγαπάει την Ελλάδα και θέλει να την προστατεύσει από εξωτερικούς και εσωτερικούς κινδύνους, είναι η ώρα να επενδύσει σε αυτό, αφού δίνεται μέγιστη ευκαιρία για την ενίσχυση της ακεραιότητας της Θράκης και βέβαια της Ελλάδας, αναφερόμενος φυσικά στην δημιουργία της έδρας της εταιρείας παροχής αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Ήρθε η ώρα. Καταλήγει ο κύριος Λαμπάκης, αυτοί που θύμωσαν με πρόσφατες δηλώσεις μου και αισθάνθηκαν ότι αποδυναμώνω τη Θράκη, εντοπίζοντας την απογύμνωσή της από κάθε αναπτυξιακή προοπτική, ενώ έχει αυτοτελώς τόσα συγκριτικά πλεονεκτήματα, ώστε να είναι πρώτη περιοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι τελευταία, να αποδείξουν ότι αληθινά αγωνιούν για τη Θράκη και για την Ελλάδα μας. Περιμένω με αγωνία, καταλήγει ο κύριος Λαμπάκης, σε αυτές τις δύο επιστολές. Να πούμε ότι καταρχήν. Αναφέρεται ο κύριος Λαμπάκης προφανώς στις δηλώσεις του πριν από μερικούς μήνες περί ανεξαρτησίας εντός ή εκτός εισαγωγικών της Θράκης. Έτσι. Πέρα από το περιεχόμενο, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το αίτημα και θα πρέπει να υποστηριχθεί από όλους τους φορείς, προκειμένου να έχει και ιδιαίτερη βαρύτητα, ώστε η έδρα της εταιρείας παροχής αερίου να γίνει στην Αλεξανδρούπολη. Πιστεύω ένα δίκαιο αίτημα και θα πρέπει η κυβέρνηση να το δει. Αντικειμενικά. Να δούμε αν αυτά τα δίκαια αιτήματα βεβαίως έχουν και αποτελέσματα και θα έχουν αποτελέσματα δια του τρόπου αυτού που επέλεξε ο κύριος Βαγγέλης Λαμπάκης. Περιμένουμε να το διαπιστώσουμε.